Εμείς τα καταφέραμε, εμείς τα φέραμε. Την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την εργασιακή κανονικότητα, εμείς την καταφέραμε, εμείς θα τη φέρουμε, εμείς θα την εφαρμόσουμε. Τα μέτρα για το χρέος, εμείς τα καταφέραμε. Και την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία, εμείς θα την καταφέρουμε. Γι' αυτό και θα πάμε μέχρι τέλους, συντρόφισσες και σύντροφοι. Για να κριθούμε ανοιχτά, καθαρά, στην κρίση του ελληνικού λαού. Στο τέλος της τετραετίας. Και να συγκριθούμε, ανοιχτά και καθαρά. Εμείς που με δυσκολίες, με μεγάλες μάχες, που έχουμε σε αυτές τις μάχες και συμβιβασμούς, επώδυνους, αλλά ξαναστείνουμε τη χώρα στα δικά της τα πόδια, απέναντι σε αυτούς που τη χρεοκόπησαν, τη λαιλάτισαν, τη γονάτισαν αυτή τη χώρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης κλείνει όμως και ένα σημαντικό κύκλο της διακυβέρνησής μας. Από την επόμενη μέρα και της τυπικής ολοκλήρωσης αξιολόγησης είμαστε υποχρεωμένοι, χωρίς δικαιολογίες, να ξεκινήσουμε την υλοποίηση ενός ουσιαστικού και μακρόπνου στρατηγικού σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που ακριβώς επειδή εμπεριέχει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ακριβώς επειδή είναι μακρόπνος, έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Και βεβαίως έχει χρονικό ορίζοντα κυρίως από το σημείο εκείνο που θα βγούμε από τα προγράμματα στήριξης και από τη θεσμική στήριξη από τους δανειστές. Τα δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, το Σεπτέμβριο του 19, αλλά και η τετραετία που θα ακολουθήσει αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα είναι μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η πρώτη τετραετία που μια ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να υλοποιήσει το έργο της έξω από τη μέγενη της Επιτροπίας, μας δίνει τη δυνατότητα από τώρα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα μακρόπνο σχέδιο. Έχουμε καταφέρει ήδη αρκετά, παρά το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο και την αβεβαιότητα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε καταφέρει πολύ λίγα σε σύγκριση με όσα οραματιζόμαστε, όσα θέλουμε να υλοποιήσουμε και κυρίως με όσα αποτελούν τον πυρήνα, τη βάση του οράματός μας για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Ο κύκλος της ύφεσης και της αβεβαιότητας, ξέρετε, δεν θα κλείσει απλά επειδή κλείνει η αξιολόγηση και ρυθμίζεται το χρέος. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, σοβαρός προγραμματισμός και συντονισμός, ιεραρχήσεις αλλά και συγκρούσεις. Υπάρχει μπροστά μας μια διετία, και αυτό δεν το αμφισβητεί πλέον κανείς, μια διετία σταθερής αναπτυξιακής πορείας. Μια διετία μέχρι τις επόμενες εκλογές και κάτι παραπάνω, γιατί είναι το Σεπτέμβριο του 19, στην οποία επιδιώκουμε να βάλουμε τις βάσεις για την Ελλάδα μιας νέας εποχής. Και στόχος μας είναι αυτή η συνεχής αναπτυξιακή πορεία να μην είναι μια πορεία θετική μόνο στους αριθμούς. Η ανάπτυξη να είναι δίκαιη. Και πρέπει να εργαστούμε από τώρα για αυτή τη νέα εποχή, για να μπορούμε μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να χαράξουμε μια πορεία που στο επίκεντρο της οποίας θα έχει τη δίκαιη ανάπτυξη, την εργασία, το κοινωνικό κράτος. Για να χτίσουμε ξανά σε στέρεες βάσεις την οικονομία και την κοινωνία, τις κοινωνικές υποδομές που ταλαιπωρήθηκαν, λαιλατήθηκαν από την παρατεταμένη και εξαντλητική λιτότητα. Και για να δώσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο στις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και στις νέες και στους νέους που πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πλεονάζον προσωπικό σε επιχείρηση υποεκαθάριση, αλλά στο πιο πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο που έχει αυτός ο τόπος. Για να πετύχουμε αυτές τις αναγκαίες προοδευτικές τομές στη θεσμική συγκρότηση του κράτους, στους θεσμούς, στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης,
για να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το γεωπολιτικό και διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας ως τον πλέον αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης, συνεργασίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου είναι περίοδος αποσταθεροποίησης, γενικευμένης αποσταθεροποίησης και συγκρούσεων. Το κεφαλαιόδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περίοδου, αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, για ποιο στόχο αξίζει κανείς να παλέψει την επόμενη μέρα της μεγάλης αυτής περιπέτειας. Η απάντηση νομίζω δεν χωράει εφιβολία. Ο μεγάλος αυτός στόχος, κοινωνικός, εθνικός, είναι η ανάκτηση της εργασίας. Η ανάκτηση της εργασίας με όρους δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτό γνωρίζουμε ότι είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι ένα δύσκολο έργο διότι πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα και με την εξυγίανση της αγοράς εργασίας, με τη δημιουργία κανόνων και βεβαίως μέσα και από την επανεκκίνηση της οικονομίας, που επανεκκίνηση της οικονομίας σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει επενδύσεις με περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά σημαίνει επενδύσεις, είτε αυτές είναι μεγάλες κλίμακες είτε είναι μικρότερες, σημαίνει όμως και συνεργατικά σχήματα, σημαίνει ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, σημαίνει ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και σημαίνει και άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αν με ένα μαγικό τρόπο μπορούσαμε να γυρίσουμε σήμερα στο 2009, συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής και των μεγάλων εθνικών στόχων, έτσι όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πάλι θα γυρνάγαμε στο ίδιο πηλίκο. Και τώρα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με νυφαλιότητα την επόμενη μέρα και ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι με τους θεσμούς, με τους παραγωγούς, με την κοινωνία της δημιουργίας, με τις παραγωγικές δυνάμεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Μίλησα όμως για θέσεις εργασίας, για την ανάκτηση της εργασίας και για τις θέσεις εργασίας που πρέπει να μεγιστοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Από το 2010 ως το 2015 που αναλάβαμε εμείς, οι θέσεις εργασίας στη χώρα μειώθηκαν κατά 1 εκατομμύριο. Αυτή ήταν η μεγάλη καταστροφή. Ξέρετε, συγκρίνουμε πολλές φορές τους δείκτες ανεργίας και είναι λογικό. Όμως, έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όταν βλέπει τα απόλυτα νούμερα. 1 εκατομμύριο μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας. Καθαρά νούμερα. Και στη δική μας θητεία, 170.000 αυξήθηκαν. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Όμως η αντιστροφή της τάσης είναι προφανής. Όμως εμείς δεν θέλουμε απλά πολλές θέσεις εργασίας. Θέλουμε και ποιοτικές θέσεις εργασίας, σταθερές, με αξιοπρεπή αμοιβή και ασφαλιστικά δικαιώματα. Διότι η μάχη που δώσαμε και κερδίσαμε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν ήταν συμβολική. Είναι πυρηνικό στοιχείο της στρατηγικής μας να αρθεί μία από τις βασικές συνισταμένες των μνημονίων που ήταν η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Και στόχος μας είναι η σταδιακή ανατροπή της σχέσης ανάμεσα στις θέσεις μερικής και πλήρους εργασίας, η οποία ενώ ήταν 60-40 υπέρ της πλήρους, όταν αναλάβαμε ήταν 60-40 υπέρ της μερικής. Και σήμερα είναι 50-50 και εκεί υπάρχει αντιστροφή. Και πέρα από το δικό μας ζήτημα αρχής και ιδεολογίας, η δημιουργία θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας είναι και ζήτημα αποτελεσματικού σχεδιασμού μιας οικονομίας που επιδιώκει να αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο και να διατηρεί ρυθμούς μεγέθυνσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στον τομέα αυτό έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Ο περιορισμός της ανεργίας κατά 4 μονάδες, η δημιουργία όπως είπα πιο πριν 170 νέων θέσεων εργασίας, ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας στο 13% όταν βρισκόταν στα επίπεδα του 20% πριν το 2015.
στον τομέα των επενδύσεων. Ψηφίσαμε έναν σοβαρό φιλοεπενδυτικό αναπτυξιακό νόμο. Έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο διαθέσιμα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία και κυρίως από το ΕΣΠΑ, που ξαφνικά η χώρα από εκεί που δεν μπορούσε να αντλήσει το 60% αντλεί το σύνολο των χρημάτων. Και ενισχύουμε ακόμα παραπάνω το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η εμπέδωση της σταθερότητας που φέρνει μαζί το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και κυρίως τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος που θα δημιουργήσουν και τη δυνατότητα ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της προσδοτικής χαλάρωσης, πιστεύω ότι είναι κατά γενική ομολογία και είναι το αναγκαίο και ικανό σήμα, ισχυρό σήμα στην επενδυτική κοινότητα, που θα δώσει όθηση αναπτυξιακή στην ελληνική οικονομία. Το επόμενο λοιπόν διάστημα θα πρέπει να προσανατολιστούμε με μεγαλύτερη προσήλωση και στο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Πρώτα απ' όλα στο σχέδιό μας για την ασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάναμε βήματα μέσα στο μνημόνιο. Πρώτα απ' όλα οι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που έχουν πρόσβαση στην υγεία. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΕΣΥ. Ότι πήραμε νοσοκομεία με ελληματικούς προϋπολογισμούς και είναι όλα με πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Ότι γίνανε για πρώτη φορά σημαντικές προσλήψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ότι θεσπίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ότι καταφέραμε, θα μου πείτε, αυτό είναι τόσο μεγάλο κατόρθωμα, ναι, για την Ελλάδα τα αυτονόητα δεν ισχύουν για την Ελλάδα της κρίσης. Ανοίξαν για πρώτη φορά τα σχολεία με όλους τους καθηγητές και όλα τα βιβλία. Υπάρχουν όμως πολύ περισσότερα που πρέπει να γίνουν στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Και θα σταθώ σε δύο κομβικά σημεία. Πρώτον, στην μεταρρύθμιση που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που συνιστά μια αναγκαία τομή σε έναν κλάδο που βρέθηκε στο στόχαστρο της επιθετικής λιτότητας ήδη και πριν από το 2010, πριν από τα μνημόνια.